φλόγες φουντώνουν μέσα σε δευτερόλεπτα. Περαστικοί και εργαζόμενοι που παρακολουθούν έντρομοι τη φωτιά βρίσκονται εν αγνία τους μια ανάσα από τον όλεθρο. Έπαιξε ένα μπακονίδι το καλώδιο της ΔΕΗ και αρπάξαν τα καλάμια. Αλλά αρπάξαν αυτόματα, δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα. Μέχρι να καλέσει να έρθει, αρπάξαν και τα αυτοκίνητα. Οι φλόγες που ξεκίνησαν από τα καλάμια τυλίγουν αστραπιαία μάντρα με ανταλλακτικά και αυτοκίνητα, ενώ την ίδια στιγμή στο διπλανό πρατήριο βρίσκεται σε εξέλιξη ο ανεφοδιασμός. Φωδιασμό έκανα, καύσιμα ξεφόρτωνα. Αλήθεια? Προλάβαμε σε κλάματα δευτερολέπτου, δηλαδή. Μια σπίθα εκείνη τη στιγμή, ναι. Τέλος. Το προσωπικό του πρατηρίου σφράγισε εγκαίρως το χώρο και απομάκρυνε τα βιτιοφόρα γεμάτα καύσιμα που πραγματοποιούσαν τον ανεφοδιασμό. Πώς προλάβαμε, βγάλαμε βιτία έξω και τον κόσμο έξω για να μην συμβεί κάτι. Πολίτες με πυροσβεστήρες στα χέρια και επαγγελματίας που περνούσε με υδροφόρο από το σημείο, παρά τις συνεχείς εκρήξεις, έδωσαν ηρωική μάχη με τη φωτιά μέχρι να φτάσουν στο σημείο τα πρώτα οχήματα της πυροσβεστικής. Πέρα είδα τον καπνό και ήρθα εδώ πέρα. Έχω αποφρακτικό μηχάνημα το οποίο πετάει νερό, ό,τι μπορούσα να το κάνω. Βάλαμε τους πυροσβεστίες, βγάλαμε, αλλά πού να το σβήσουν, είναι μετά η μεγάλη φωτιά. Πάσα τη βενζίνα. Ναι. Η καταστροφή μέσα είναι ολική, ε. Τα έχουν αχρηστευτεί όλα τα αυτοκίνητα από εδώ και μεριά. Όσοι συνειδητοποιούν τον κίνδυνο προσπαθούν να βοηθήσουν με κάθε τρόπο τη στιγμή που οχήματα της πυροσβεστικής παρατάσσονται ανάμεσα στη μάντρα ανταλλακτικών και το πρατήριο, ενώ στο σημείο σπέβδουν συνεχώς ενισχύσεις και υδροφόρα. Λόγω της μεγάλης και έγκυρης κινητοποίησης, καταφέραμε και την περιορίσαμε στο συγκεκριμένο χώρο χωρίς να επεκταθεί σε παρακείμενα κτίρια. Επιτόπου βρέθηκε και ο Δήμαρχος Ηρακλείου που ενημερώθηκε για την εξέλιξη της προσπάθειας κατάσβεσης. Στην ευρύτερη περιοχή επικράτησε πανδαιμόνιο, με την αστυνομία να προσπαθεί να διευκολύνει τα πυροσβεστικά και τα υδροφόρα να προσεγγίσουν το σημείο της φωτιάς. Τρέξανε πάρα πολύ για να προλάβουν την κατάσταση, διότι ήταν πάρα πολύ κοντά στις εξαερώσεις των καυσίμων και ευτυχώς δεν έγινε το κακό. Λόγω της έγκαιρης και μεγάλης κινητοποίησης περιορίστηκε το κακό. Ο κίνδυνος που αντιμετώπισε η περιοχή ήταν τεράστιος, όμως η γρήγορη επέμβαση και η ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής πρόλαβε τα χειρότερα. Έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν άλλη μία φορά, αλλά προλάβαμε. Η δεύτερη φορά είναι αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι πρέπει να το μεριμνήσει η πολιτεία, να καθαρίσει και ο δρόμος.